Γεια σας από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και το κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στο μικρό αυτό βίντεο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε πράξη τη γνωστή ρίση «Μία εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις». Θα προσπαθήσουμε λοιπόν στο μικρό αυτό βίντεο να δείξουμε πώς με ένα απλό διάγραμμα μπορούμε να δείξουμε πολύ καλύτερα την μήτρηση σχετήσεων ανάμεσα σε κάποιες μεταβλητές. Το παράδειγμα που θα χρησιμοποιήσουμε έχει τρεις μεταβλητές. Θα μπορούσε να έχει δύο ή και τέσσερις και πέντε και δέκα και όσες θέλετε. Αυτό που θα κάνουμε καταρχήν είναι να δημιουργήσουμε αυτές τις μεταβλητές από τεχνικά προσομοιωμένα δεδομένα. Θα το δούμε λίγο εδώ στη γλώσσα R πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Στην πράξη όμως για τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούμε αυτά τα γραφήματα κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο. Απλά το κάνω για να μπορείτε κι εσείς εύκολα να αναπαράγετε τέτοια γραφήματα χωρίς να, για εκπαιδευτικούς λόγους εννοείται, χωρίς να έχετε το άγχος του να βρείτε κάποια δεδομένα στην πράξη. Στην ιστοσελίδα του μαθήματος ωστόσο και φαντάζομαι ότι σε αντίστοιχες ασκήσεις που έχετε κάνει είτε στην οικονομετρία αλλά και στη στατιστική θα έχετε πλήθος τέτοιων παραδειγμάτων να αναλύσετε. Η βιβλιοθήκη που θα χρειαστούμε κυρίες και κύριοι, αν δεν την έχετε εγκαταστήσει και θα χρειαστεί να την εγκαταστήσετε, είναι η Correlation Plot, γράφεται έτσι, Core Plot. Θα τη βρείτε εύκολα στο αποθετήριο των βιβλιοθηκών γύρω από την R, οπότε αν δεν την έχετε θα πρέπει να την εγκαταστήσετε. Σας θυμίζω ότι με την εντολή που γράφουμε εδώ στη γραμμή νούμερο 1, απλά καθαρίζουμε τη μνήμη του υπολογιστή, αν πιθανά έχουμε άλλα αντικείμενα στην R. Και φορτώνουμε τη βιβλιοθήκη. Τώρα, αυτό που θα κάνω εγώ εδώ έχει να κάνει με τρεις μεταβλητές. Σας λέω όμως ότι θα μπορούσατε κάλλιστα να έχετε μόνο δύο ή και περισσότερες από τρεις, τέσσερις, πέντε κτλ. Οι τρεις όμως μεταβλητές είναι ένα καλό παράδειγμα για να δείξουμε την αξία που έχουν τέτοια γραφήματα και τις δυνατότητες που έχει αυτή εδώ η βιβλιοθήκη. Η πρώτη μεταβλητή, όπως βλέπετε στη γραμμή 5, είναι μια τυχαία μεταβλητή που ακολουθεί την τυπική κανονική κατανομή και έχει 100 στοιχεία. Η δεύτερη μεταβλητή παράγεται από την πρώτη, όπως βλέπετε, πολλαπλασιασμένη εδώ με ένα συντελεστή και προσθέτουμε επίσης τυχαίους αριθμούς της τυπικής κανονικής κατανομής. Όπως και η τρίτη παράγεται από την, με βάση την δεύτερη με έναν άλλο συντελεστή, εδώ το πλην 0,5 και επίσης προσθέτουμε αυτούς τους αριθμούς. Οι αριθμοί αυτοί που χρησιμοποιώ εδώ σαν συντελεστές του προβλήματος είναι σχετικά αυθαίρετοι και μη σας προβληματίζουν τόσο πολύ προς το παρόν, δεν έχει κάποια σημασία. Σημασία έχει να φτιάξουμε εδώ το πλαίσιο δεδομένων που το ονομάζουμε data, θα μπορούσε να ονομάζονται και οπωσδήποτε αλλιώς, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια συλλογή από δεδομένα. Ας δούμε εδώ την επικεφαλίδα του για παράδειγμα. Head data. Όπως βλέπετε, δεν είναι τίποτα άλλο παρά τρεις μεταβλητές, η χ, η ψ και η ζήτα, κάθε μια από τις οποίες περιέχουν τυχαίους αριθμούς. Οι συντελεστές που έχουμε γράψει εδώ βοηθούν έτσι ώστε τα δεδομένα που παράγονται να έχουν μεταξύ τους μια κάποια συσχέτιση. Ποια είναι αυτή εδώ? Μπορούμε απλά να τη δούμε με την εντολή Core Data. Θα πάρουμε εδώ τη μήτρηση σχετήσεων ανάμεσα στις μεταβλητές χ, ψ και ζήτα. Όπως βλέπετε στη διαγώνιο υπάρχει μονάδα, πράγμα προφανές που σημαίνει ότι η συσχέτιση, ο συντελεστής αν θέλετε γραμμική συσχέτισης ανάμεσα στο χ και το χ είναι μονάδα, ανάμεσα στο ψ και στο ψ είναι μονάδα εξορισμού. Λοιπόν, οι τιμές τώρα που παίρνουμε εδώ ανάμεσα στο χ και στο ψ όπως βλέπετε είναι 0,63 περίπου και ανάμεσα στο χ και στο ζήτα μείον 0,21 ενώ ανάμεσα στο ψ και στο ζήτα μείον 0,59. Αντί λοιπόν να έχουμε ένα πίνακα με δεδομένα που μας δείχνει τη μήτρηση σχετήσεων ανάμεσα στις τρεις αυτές μεταβλητές, μπορούμε να παραστήσουμε διαγραμματικά αυτά τα δεδομένα ως εξής. Μπορούμε να αποθηκεύσουμε αυτή τη μήτρα σε κάποια μεταβλητή. Εδώ ονομάζω αυτή τη μεταβλητή Core Mat από το Correlation Matrix. Μπορείτε να δώσετε εσείς ένα οποιοδήποτε άλλο όνομα θέλετε. Και στη συνέχεια, εφόσον εδώ έχει προηγηθεί, όπως εδώ έχω κάνει εγώ στη γραμμή 3, η φόρτωση της βιβλιοθήκης Correlation Plot, το Core Plot, μπορείτε να κάνετε αποτύπωση, διαγραμματική αποτύποση αυτής της μήτρας των διακυμάνσεων με αυτόν εδώ τον τρόπο, Core Plot, Core Mat και τελείωσε η υπόθεση. Έχουμε πάρει τώρα ένα πολύ ωραίο γράφημα, το οποίο κατά βάση
υλοποιεί αυτό που σας έλεγα πριν, το ότι μία εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις, οδυναμεί με χίλιες λέξεις. Τι μας δείχνει αυτό το γράφημα τώρα? Μας δείχνει ότι έχουμε, παρατηρήστε εδώ, έχουμε κάποιους κυκλικούς δίσους, κάποιες κυκλικές επιφάνειες. Το μέγεθος αυτής της κάθε κυκλικής επιφάνειας αντιστοιχεί στην απόλυτη τιμή του συντελεστή γραμμικής συσχέτισης. Παρατηρήστε για παράδειγμα ότι η διαγώνιος έχει τις μεγαλύτερες τιμές, προφανώς αφού είναι μονάδα. Όλοι οι άλλοι κυκλικοί δίσκοι έχουν μικρότερη επιφάνεια και μικρότερη ακτίνα, μικρότερη διάμετρο, πάρτε το όπως θέλετε. Λοιπόν, αυτή η επιφάνειά τους αντιστοιχεί στο συντελεστή συσχέτισης που έχουν οι αντίστοιχες μεταβλητές. Για παράδειγμα, βλέπετε το Χ και το Ψ έχει συντελεστή συσχέτισης 0,63 και είναι αυτό εδώ το επιφάνεια, ενώ εδώ βλέπετε ότι είναι πολύ μικρότερο, είναι το 0,21 που έχει που είναι ο συντελεστής συσχέτισης ανάμεσα στο X και στο Z, στο Χ και στο Z. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση παρατηρήστε επίσης ότι υπάρχει και διαφορά όσον αφορά το χρώμα, όχι μόνο όσον αφορά το μέγεθος της επιφάνειας και την ακτίνα του κύκλου. Αυτό το χρώμα μας το δείχνει αυτή εδώ η πλευρική μπάρα, όπως το έντονο μπλε είναι η θετική μονάδα, στο έντονο κόκκινο είναι η αρνητική μονάδα, στο 0 είναι το λευκό χρώμα και όλες οι ενδιάμεσες αποχρώσεις του μπλε και του κόκκινου αντιστοιχούν στις ενδιάμεσες τιμές του συντελεστή γραμμικής συσχέτισης. Για παράδειγμα, λιγότερο έντονο μπλε όπως είναι τούτο εδώ σημαίνει μικρότερη τιμή στο συντελεστή γραμμικής συσχέτισης, περίπου στο 0,6 που έχουμε πάρει εδώ, όπως βλέπετε, κάτι τέτοιο περίπου, ή εδώ αυτό το κόκκινο για παράδειγμα είναι λίγο πιο έντονο από αυτό εδώ, που σημαίνει ότι ο συντελεστής συσχέτισης ανάμεσα στο Y και στο Z έχει μεγαλύτερη τιμή κατά απόλυτο αριθμό από ό,τι έχει ανάμεσα στο Χ και στο Ζ, και αυτό φαίνεται γιατί αυτή η επιφάνεια είναι μεγαλύτερη και το βλέπουμε εξάλλου και εδώ, το πιο έντονο χρώμα που υπάρχει εδώ σε σχέση με εδώ σημαίνει ότι πάμε πιο κάτω σε αυτή την κλίμακα, άρα πάμε αν θέλετε και σε μεγαλύτερη απόλυτη τιμή, αλλά βασικά σε μικρότερη τιμή αν λάβουμε υπόψη μας και το πρόσημο. Για παράδειγμα, βλέπετε ότι ο συντελεστής συσχέτισης ανάμεσα στο Ψ και στο Z είναι 0,59, περίπου 0,6, ενώ εδώ είναι 0,21, περίπου 0,2. Άρα τα χρώματα, όπως το βλέπουμε και εδώ, είμαστε περίπου εδώ και περίπου εδώ. Η κυκλική αυτή η δίσκη, οι κυκλικές επιφάνειες δεν είναι ο μόνος τρόπος να αναπαραστήσουμε γραφικά τη μήτρα συνδιακυμάνσεων. Μπορούμε να το κάνουμε και με πολλούς άλλους τρόπους. Για να δείξουμε όλους αυτούς, μπορείτε να καλέσετε λίγο τη βοήθεια που σας δίνει το πρόγραμμα R, η γλώσσα R. Αν δώσετε ερωτηματικό Core Plot, θα ανοίξει το γνωστό αρχείο βοηθείας και εδώ βλέπετε όλες τις μεθόδους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Η default, η προεπιλεγμένη μέθοδος είναι ο κύκλος, το circle, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τετράγωνα, ελλείψεις, αριθμούς, χρωματισμούς, πίτες δηλαδή κτλ. Πολλές επιλογές, μερικές από τις οποίες θα δούμε τώρα. Μπορείτε να τρέξετε στη βοήθεια για να πάρετε περισσότερο αναλυτικό, μια περισσότερη αναλυτική λίστα σχετικά με το τι κάνει κάθε επιλογή. Απλά εδώ να σας πω για παράδειγμα ότι μπορούμε να βάλουμε square για να πάρουμε τετράγωνα αντί για κυκλικές επιφάνειες. Μπορούμε να βάλουμε επίσης και pi, να πάρουμε πίτα και να πάρουμε αυτό εδώ το σχήμα, κάτι που μας δείχνει όπως βλέπετε στη διαγώνια πάλι έχουμε μονάδα και εδώ το μέγεθος της χρωματισμένης περιοχής μας δείχνει το μέγεθος που έχει κατά απόλυτη τιμή ο συντελεστής συσχέτισης, ενώ το χρώμα μας βοηθάει να καταλάβουμε αν έχουμε θετική ή αρνητική τιμή. Επίσης η ένταση του χρώματος, κατά πόσο για παράδειγμα είναι σκούρο μπλε ή ανοιχτό κόκκινο, σκούρο κόκκινο κτλ. Πάλι με τη βοήθεια της πλευρικής της στήλης μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα την τιμή. Είναι ένας διαγραμματικός τρόπος, αντί να λέμε νούμερα, δείχνουμε με ένα απλό διάγραμμα πώς μεταξύ τους συσχετίζονται τρεις μεταβλητές. Ένας πολύ ωραίος τρόπος, κατά τη γνώμη μου βέβαια, ξέρετε είναι καλλιτεχνικά γούστα αυτά, είναι να χρησιμοποιήσουμε την έλλειψη σαν σχήμα από το οποίο μας δείχνει τη συσχέτιση. Δείτε λίγο αυτό εδώ το γράφημα, όπως σας το δείχνω εδώ στη γραμμή 17.
Η έλλειψη, κυρίες και κύριοι, έχει τις εξής ωραίες ιδιότητες, όπως την βλέπουμε εδώ. Πρώτον, να πούμε ότι γενικά μένουμε σε αυτά που έχουμε πει, δηλαδή ισχύει η συσχέτιση που έχουμε πάρει ανάμεσα στο χρώμα και στην τιμή. Το μπλε χρώμα, για παράδειγμα, μας δείχνει θετική συσχέτιση, το κόκκινο χρώμα μας δείχνει αρνητική συσχέτιση κτλ. Προσέξτε όμως τι καλύτερο έχει η έλλειψη σε σχέση με τα άλλα σχήματα. Πρώτα-πρώτα προσέξτε ότι στη θετική συσχέτιση κάνουμε μια έλλειψη η οποία πηγαίνει προς τα πάνω, δηλαδή έχει αυτό που ξέρουμε και από το σχήμα που κάνουμε, που πιθανά έχουμε δει έτσι στη στατιστική ή σε κάποιο άλλο παράδειγμα, τη θετική συσχέτιση ανάμεσα στις δύο μεταβλητές, ενώ η αρνητική συσχέτιση έχει αρνητική κλίση. Προσέξτε επίσης ότι στη διαγώνιο πια έχουμε μπλε χρώμα, βέβαια, γιατί έχουμε συντελεστή συσχέτιση συν 1, αλλά δεν έχουμε καθόλου έλλειψη. Ο ένας άξονας της έλλειψης, δηλαδή, έχει εκφελιστεί, οπότε αυτό που παίρνουμε είναι ένα ευθύγραμμο τμήμα. Προσέξτε επίσης ότι σε περιπτώσεις όπου έχουμε μεγαλύτερη σχετικά τιμή στο συντελεστή συσχέτησης, κατά απόλυτο νούμερο, κατά απόλυτο αριθμό, το πάχος αυτού του άξονα εδώ στην έλλειψη είναι μικρότερο. Όσο πιο λεπτή είναι δηλαδή η έλλειψη, τόσο καλύτερη συσχέτιση έχουμε. Αυτό μπορούμε να το δούμε καλύτερα μεταξύ των μεταβλητών χ, ζ και ψ, ζ, όπως είναι εδώ και εδώ. Εδώ, για παράδειγμα, επειδή αυτή η έλλειψη είναι πιο λεπτή σε σχέση με αυτή εδώ, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο συντελεστής συσχέτισης εδώ είναι μεγαλύτερος κατά απόλυτη τιμή. Και αυτό το βλέπουμε και εδώ, για παράδειγμα, ότι η τιμή εδώ είναι περίπου 0,59, εδώ είναι περίπου 0,21. Άρα η συσχέτιση είναι με ένα αρνητική, γιατί η έλλειψη δείχνει προς τα κάτω, έχει αρνητική κλίση και το χρώμα είναι κόκκινο, όπως αντιστοιχεί και εδώ πέρα. Αλλά κατά απόλυτη τιμή αυτή εδώ η περίπτωση έχει ισχυρότερη, έχει πιο μεγάλη συσχέτιση όσον αφορά την απόλυτη τιμή του συντελεστή συσχέτισης. Αυτά τα διαγράμματα, κατά τη γνώμη μου, είναι και τα πιο παραστατικά στο τι θέλουμε να δείξουμε και μπορούν να γίνουν ακόμα πιο παραστατικά εάν εδώ προσθέτουμε την επιλογή upper, που σημαίνει ότι από τον πίνακα αυτό εδώ, από το διάγραμμα τούτο εδώ, θα πάρουμε μόνο την άνω διαγώνιο, έτσι κι αλλιώς ο συντελεστής συσχέτισης ανάμεσα στο χ και στο ψ είναι ίδιος με αυτό του συντελεστή συσχέτισης ανάμεσα στο ψ και στο χ. Επομένως μπορούμε να δούμε το διάγραμμα έτσι, δεν χρειάζεται να έχουμε το κάτω, την κάτω πλευρά του. Και τέλος, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να προσθέσουμε μία επιλογή εδώ, την διαγώνιο ίσον false, που σημαίνει ότι θα αφαιρέσουμε από το διάγραμμα αυτήν εδώ τη διαγώνιο, κάτι το οποίο δεν είναι κακό να το βλέπουμε και να θυμόμαστε ότι ο συντελεστής συσχέτισης ανάμεσα σε μια μεταβλητή και στον εαυτό της είναι η μονάδα, αλλά κατά βάση είναι και περιττό. Η επιλογή αυτή εδώ θα αφαιρέσει τη διαγώνιο από το γράφημα και θα μας δώσει μονάχα τα στοιχεία ανάμεσα στο χ και στο ψ, στο χ και στο ζ και στο ψ και στο ζ. Θα το δούμε λοιπόν έτσι. Έχουμε λοιπόν εδώ τώρα πια αυτό το γράφημα. Έχουμε τρεις μεταβλητές x, y, z. Παρατηρούμε ότι από το γράφημα τώρα πια, χωρίς δηλαδή να δούμε κατά ανάγκη αυτό εδώ το πίνακα που είχαμε δει στην αρχή, αυτό εδώ το πίνακα, παρατηρούμε από το γράφημα ότι ο συντελεστής της γραμμικής συσχέτισης ανάμεσα στις μεταβλητές X και Y, Χ και Ψ αν θέλετε, έχει θετική τιμή, είναι περίπου στο 0,6 όπως μας δείχνει εδώ το χρώμα, η χρωματική απόχρωση. Ο συντελεστής γραμμικής συσχέτισης ανάμεσα στις μεταβλητές X και Z, Y και Z έχει αρνητική τιμή, κάτι που φαίνεται και από την αρνητική κλίση της έλλειψης στο διάγραμμα, αλλά και από το ελαφρώς κόκκινο εδώ, περισσότερο σκούρο κόκκινο χρώμα εδώ. Και επίσης ξέρουμε ότι κατά απόλυτη τιμή ο συντελεστής συσχέτισης ανάμεσα στις μεταβλητές Y και Z είναι μεγαλύτερος σε σχέση με αυτό της Χ και Z, γιατί εδώ η έλλειψη έχει μικρότερο πάχος. Ο ένας άξονας είναι περισσότερο πιο μικρός. Αυτά λοιπόν σχετικά με την βιβλιοθήκη Coreplot.
και ελπίζω στο μέλλον να ενσωματώσετε τέτοια διαγράμματα όταν θα κάνετε κάποιες παρουσιάσεις και εργασίες σχετικά με τις μήτρες συσχέτισης ή συνδιακύμανσης κτλ. Όπως πιθανά τα έχετε ακούσει σε κάποιο μάθημα στατιστικής, οικονομετρίας ή οτιδήποτε άλλο. Ευχαριστώ πολύ.